Λοιπόν, είμαστε σε μια ταράτσα, όπως φαίνεται. Παίζει να φυσάει λίγο και να έχει λίγο, να ακούγεται ο αέρας. Έχουμε εδώ μια αντλία θερμότητας. Αυτή η αντλία είναι κινέζικη, φασόν. Αλλά είναι καλή ποιότητα κατασκευής. Όπου την είδα είναι καλά. Φοράει scroll CPST. Είναι 10 καβέ στη θέρμαση. Και εδώ βλέπουμε έχει τα ρολογάκια ή τα μπαρόμετρα. Αυτό είναι υψηλής και αυτό χαμηλής. Και εδώ κάτω είναι οι παροχές του νερού. Δηλαδή, από εδώ φεύγει το νερό και από εδώ έρχεται. Εδώ τώρα που την τοποθετήσαμε, την έχουμε αφήσει προσωρινά δηλαδή. Είναι λίγο στραβά. Η μια μεριά λίγο θα σηκωθεί, θα μπει από αυτή τη μεριά κάτι λίγο για να έρθει στα ίσια του. Την έχουμε βάλει νότιο-ανατολικά να κοιτάει, όπως κοιτάνε όλοι οι ηλιακοί, για να τη βλέπει ο ήλιος και να αποδίδει καλύτερα. Βάλει πίσω από το βαράκι, γιατί έπρεπε και είναι βαρδάρης, να μην τη βλέπει βαρδάρης, οπότε να μην έχουμε το χειμώνα συνέχεια απόψυξη. Από αυτήν εδώ τη μεριά, εδώ είναι και ο αισθητήρας θερμοκρασίας για την απόψυξη. Εδώ είναι το electric box. Εδώ μέσα είναι η πλακέτα. Τώρα δεν την έχω ανοιχτή, αλλά τώρα θα σας δείξω μια φωτογραφία να δείτε πώς είναι μέσα. Αυτή η πλακέτα μπορεί να συναντήσουμε σε πολλές τέτοιες, έτσι. Δεν είναι μόνο για αυτήν. Είναι φασόν, είναι universal. Θα διάσουμε κάτω με στριφωνάκια. Ίσως φτιάξουμε εδώ κάποιο υποστεγάκι λίγο, να μην τη βρίσκει πολύ η βροχή. Όχι πως έχει πρόβλημα, αλλά για καλύτερα. Αυτές οι αντλίες συνήθως τις βάζουν σε δοχείο δρανίας. Δηλαδή, αυτή η αντλία ζεσταίνει το νερό που έχει μέσα το δοχείο, 200-500 λίτρα, και αυτό το νερό παίρνουμε και το στέλνουμε στα σώματά μας για να ζεστάνουμε το σπίτι. Εμείς θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Θα συνδέσουμε απευθείας τα σώματα με την αντλία, με ένα κυκλοφορητή. Το σπίτι που θέλουμε να ζεστάνουμε είναι μικρό, τα λίτρα είναι λίγα, έχει χημικά καλωριφέρ και πιστεύω ότι θα πετύχει. Θα δούμε όμως και στην πράξη, το δούμε. Όλη η σύνδεση θα γίνει με πράσινη σωλήνα, PPR, νομίζω έτσι λέγεται. Και θα κρατήσουμε, για να κρατήσουμε το κόστος χαμηλά, θα χρησιμοποιήσουμε το ήδη υπάρχον και θα συνδεθεί παράλληλα με τον καυστήρα πετρελαίου, το ήδη υπάρχον δοχείο διαστολής και τη βαλβίδα ανακουφίσεως. Αυτά. Τώρα για τη σύνδεση θα τη δούμε σε επόμενο βίντεο. Πάμε να πάρουμε τα υλικά και να κάνουμε την εγκατάσταση. Και θα δούμε μετά. Θα δούμε σε ένα τρίτο βιντεάκι να σας πούμε τυπώσεις, δηλαδή πως δουλεύει χωρίς buffer και αν μπορεί να δουλέψει έτσι κατευθείαν με τα σώματα και χωρίς buffer. Λοιπόν, οπότε τα λέμε στο βίντεο της εγκατάστασης.